Σήμερα κάνουμε μια παράσταση εδώ πέρα οι μελισσοκόμοι, οι μελισσοκομικοί σύλλογοι της Κρήτης, με παρούσα την Ομοσπονδία αλλά και τους παραγωγούς, για να θίξουμε και να αναδείξουμε το θέμα της ξηρασίας και της ζημιάς που έχει προκληθεί, ιδιαίτερα στους νομούς Λασιθίου, με μηδενικούς τρίγους στο εισόδημά μας και στο Θυμάρι, αλλά και στην τεράστια απώλεια της τάξης του 80% στο νομό Ηρακλείου, όπου ακολουθεί το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με τρομερές ζημιές για το νησί. Τώρα και μήνες έχουμε αναδείξει το θέμα και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, καθώς η ζημιά είναι από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι και την άλλη. Ζητάμε αυτή τη στιγμή τη στήριξη και την εγκρήγωση της πολιτείας απάνω στο θέμα του κλάδου της μελισσοκομείας, γιατί τίνουμε προς αφανισμό. Και αυτό δεν το λέμε έτσι για να περάσει η ώρα. Υπάρχουν τεκμήρια, έχουμε καταθέσει ολόκληρο φάκελο στο Υπουργείο για τη ζημιά, στο ζωικό κεφάλαιο, η οποία θα μέχρι το τέλος του χειμώνα και την αρχή της επόμενης άνοιξης θα είναι πάνω το 50% στο ζωικό κεφάλαιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε αντικείμενο εργασίας του χρόνου, όπως και απώλεια εισοδήματος. Τι ακριβώς ζητάτε από την περιφέρεια? Από την περιφέρεια ζητάμε να γίνει αυτό το ψήφισμα η αφορμή, ούτως ώστε να, το κράτος, η πολιτεία, ειδικά στα νησιά αλλά και στις περιοχές της Ελλάδας που δεν τις ξεχωρίζουμε σε κανένα σημείο ή σε κανένα επίπεδο, ζητάμε από την περιφέρεια να αναδείξει το θέμα, να φέρει πιο κοντά την πολιτεία και να τους δείξει ότι αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή ολοκληρωτικά σε όλα τα επίπεδα και της παραγωγής αλλά και του εισοδήματος, θα είναι κάποιοι από αυτούς υπεύθυνοι για την απραξία τους. Παιδιά, το πρόβλημα έχει φτάξει τ' άκρα, δεν πάει άλλο. Ο νομός έχει ξεραθεί, τα θυμάρια έχουν ξεραθεί, οι μέλισσες έχουν διαλύσει και η πολιτεία βλέπω ότι υπάρχει άγνοια. Πληρώνουμε έναν εργά τόσα χρόνια, ζητά μια αναδιόρθωση του εργά, δεν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έχουμε έρθει εδώ να καταθέσουμε ένα ψήφισμα για το χάσιμο της παραγωγής της φετινής χρονιάς και για την στήριξη του ζωικού κεφαλαίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, η στήριξη του ζωικού κεφαλαίου. Όλοι έχουμε κάνει έξοδα, έχουμε φτάσει μέλη σε ένα επίπεδο, δεν πήραμε μέλια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά. Έχουμε φάει τρεις χρονιές από πίσω που ήταν σχεδόν οι ίδιες. Δεν μπορούμε πλέον, αν δεν βοηθήσουν, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για μελισσοκομεία στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε, παιδιά, αυτό το κλάδο ζωντανό πλέον. Αλλά ο μισός νομός βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο στάδιο της ερημοποίησης. Λοιπόν, εμείς τι ζητάμε? Δεν ζητάμε μόνο λόγια αρχής γενομένης από την περιφέρεια. Ζητούμε πράξεις. Εγώ πιστεύω ότι η περιφέρεια έχει τη δύναμη. Και επαναλαμβάνω, όχι απλώς λόγια. Απτά έργα, αποτελέσματα. Θέλουμε να είναι ο πρώτος έτσι μοχλός πίεσης στην κεντρική κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς αδιαφορεί για όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο η μελισσοκομεία, δεν είναι μόνο η αγροτική οικονομία. Δεν υπάρχει για αυτούς μεσαία τάξη, δεν υπάρχει χαμηλή τάξη. Υπάρχει μόνο για αυτούς, δυστυχώς, μόνο η άρχουσα τάξη. Δουλεύει μόνο για την άρχουσα τάξη. Το οποίο είναι άκρος εξοργιστικό και δεν ξέρω τελικά τι αντιδράσεις θα υπάρξουν κάποια στιγμή από τον κόσμο. Αλλά είναι δεδομένο. Κοφεύει κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση δεν στέκεται στο πλευρό κανενός κακομοίρη, να το πω με απλά λόγια. Δυστυχώς. Μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, γιατί τα φυτά είναι κάποια φυτά που δεν φυτρώνουν καν. Γιατί δεν έχουν τη δύναμη λόγω έλλειψης νερού. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι οι μελισσοκόμοι εμείς ότι χάνουμε τη δουλειά μας, τα έσοδά μας και όλα αυτά. Είναι ότι η Ελλάδα γενικώς, ο κόσμος θα χαθεί αν χαθούν οι μέλισσες, γιατί χάνουμε την επικονίαση. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και η κυβέρνηση. Και όπως έχει ζητήσει ο σύλλογός μας επανειλημμένα, να ενταχθούμε στην ΚΑΠ. Είναι ο μόνος τρόπος πλέον να παίρνουμε μόνιμη επιδότηση για τις μέλισσες. Γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε οικονομικά πλέον στον τομέα. Είμαστε σαν περιφέρεια Κρήτης στο πλευρό, στα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των μελισσοκόμων. Η μελισσοκομεία για την Κρήτη είναι μια σημαντική παραγωγική διαδικασία, όπως και το μέλι, ένα ποιοτικό προϊόν ανταγωνιστικό με πλούσια διατροφική αξία. Ξέρουμε όλοι ότι χωρίς μελισσοκομεία δεν υπάρχει περιβάλλον, δεν υπάρχει οικοσύστημα, χωρίς επικονίαση δεν έχουμε αγροτική παραγωγή. Τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών της μελισσοκομείας τα στηρίζουμε, γιατί με τη κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι ένα στοιχείο καινούριο για την Κρήτη, το οποίο απασχολεί όλες τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και τη μελισσοκομεία,
με τις απότομες εναλλαγές του καιρού, με τις χαμηλές βροχοπτώσεις, τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά τη μελισσοκομεία μας. Πρέπει λοιπόν και ο ΕΛΓΑ να αναπροσαρμοστεί, να μπορεί να εξασφαλίζει αποζημιώσεις για ζητήματα τέτοια, ώστε η παραγωγή μας, η παραγωγή του μελιού, να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα να παράγουν.